Παύλο, μας ακούς, έτσι. Καλησπέρα. Σας ακούω, καλησπέρα. Καλησπέρα για από μένα. Εντάξει, τώρα συνδέθηκα μαζί σας. Εντάξει, θα σχολιάσουμε το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Ήσουν γήπεδο, Παύλο? Ναι. Πρόλαβε, πήγε γήπεδο και ήρθε. Πώς το ζεις το παιχνίδι από το γήπεδο σε σχέση με την τηλεόραση? Για να φέρουμε λίγο κόσμο πίσω στην εξέδρα. Κοίταξε, το γήπεδο είναι κάτι το φανταστικό για μένα. Πρέπει να είσαι στο γήπεδο για να απολαμβάνεις τα παιχνίδια. Έτσι. Διαφορετικά από την τηλεόραση, είναι σαν να παρακολουθείς ένα έργο, μια σειρά. Ενώ το ποδόσφαιρο έχει άλλες χαρές, σου προσφέρει πολλές συγκινήσεις και χαρές, λύπες. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και πρέπει να είσαι εκεί παρόν για να τα ζήσεις αυτά. Διαφορετικά, εντάξει. Παυλό, είναι πολύ, ναι, νομίζω, διαφορετικό από την τηλεόραση. Το τελευταίο 20 λεπτό, πες μας λίγο πώς το έζησες μέχρι το τελικό σφύριγμα. Το τελευταίο 20 λεπτό πραγματικά ήταν λίγο ανησυχητικό για την ΑΕΛ, διότι βλέποντας την ανόρθωση να ανεβάζει στροφές, έκαμε κάποιες κινήσεις, ζωντούσαν, αλλά νομίζω οι τρεις αλλαγές που πήγα σήμερα, ο Τσάβες, ο Πελέ, εντάξει, και ο Ριέρα πιο καθυστερημένα, δεν έδωσαν αυτό που ήθελε ο Ντούσα για να κρατήσει την ανόρθωση πιο μακριά από την ευστία μας και μπορούσαμε να το πληρώναμε. Και το αίσθημα ικανοποίησης στο τριπλό σφύριγμα του διαιτητή, πώς το βίωσες εκεί? Τελειώνει το πραγματικά, παιχνίδι. Εντάξει, δεν το πρόλαβα για να μην ειλικρινείς το αίσθημα της λύσης. Α, είχες φύγει για να προλάβεις το... Έφυγε για να προλάβεις το αίσθημα. Συγγνώμη, για να προλάβω τη σύνδεση. Όμως εντάξει, είναι μια ανακούφιση, τελειώνοντας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΛ, διότι πράγματι το σημερινό παιχνίδι ήταν καθοριστικό για την ΑΕΛ ιδίως, διότι δεν μπορούσε να χάσει σήμερα για να είναι κοντά στους διεκδικητές. Είναι η πιο έτοιμη ΑΕΛ. Συγγνώμη, Παύλο, είναι η πιο έτοιμη ΑΕΛ για τον τίτλο των τελευταίων 3-4 χρόνων η φετινή? Νομίζω ναι, αλλά πανικό, υπάρχουν πολλά προβλεπτά παιχνίδια που μπορεί να ανατρέψουν κάθε πρόγνωση που μπορεί να κάνουμε. Ναι. Όμως είναι σημαντικό να κερδίζεις αυτά τα παιχνίδια. Με την ανόρθωση είναι ένα ντέρπι σε πολύ δυνατό παιχνίδι. Μπορούσε και η ανόρθωση, είχε κάποιες ευκαιρίες που μπορούσε να ισοφαρίσει. Μπορούσαμε και εμείς να πετύχουμε ακόμα ένα γκολ. Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν το πετύχεις εσύ, μπορεί να σε τιμωρήσει ο αντίπαλος. Εντάξει, ήταν πραγματικά ένα ντέρπι. Νομίζω το ευχαριστήθηκε ο κόσμος και νομίζω είχε για αρκετόν κόσμο αναλόγως με τις τελευταίες συμβάντα που βλέπουμε στα γήπεδα που προσπαθούμε να τα γεμίσουμε, είναι αλήθεια. Παυλό, ο Ντούσαν Κέρκες είπε στο τέλος ότι τέτοια παιχνίδια στα προηγούμενα χρόνια τα χάναμε. Φέτος τα κερδίζει η ΑΕΛ, αναφερόμενος φυσικά στο σημερινό παιχνίδι. Τι έχει αλλάξει στην ΑΕΛ από τα προηγούμενα χρόνια στην φετινή χρονιά? Είναι το βάθος, είναι η ποιότητα, τι είναι, η εμπειρία που αποκτά πλέον η ομάδα? Νομίζω, Πανίκο, ναι, είναι το βάθος και η εμπειρία και η παρουσία ενός προμονητή εκεί σε αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλά νομίζω αρχίζαν και έρχονται και πιο ποιοτικοί παίχτες στην ΑΕΛ, στο ρόστερ. Ο πάγκος σήμερα ήταν πολύ πλούσιος, αν έθελε να κάνει οποιασδήποτε αλλαγές ο Ντούσαν. Αυτά συμβάλλουν στο να είναι μια ομάδα πιο ανταγωνιστική και να έχει διάρκεια και σε βάθος χρόνου και να μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε παιχνίδι, ούτως ώστε να είναι κοντά στο στόχο. Εντάξει, είναι ο στόχος το πρωτάθλημα σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να είσαι, ας πούμε, σίγουρος για οτιδήποτε βλέποντας το φετινό πρωτάθλημα. Ναι. Υπάρχει... πολλά... Συγγνώμη. Όχι. Ολοκληρώστε για να πάω στην επόμενη ερώτηση. Ναι, βλέπουμε πολλά προβλεπτά αποτελέσματα στο φετινό πρωτάθλημα και πρέπει να κρατάς μια στάση έτσι λίγο πιο συντηρητική, νομίζω. Επειδή μιλήσατε για ποιότητα και για τις φετινές μεταγραφές, υπάρχει γενικότερα κάποιος ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζετε εσείς?
Κοιτάξτε, μέχρι τώρα ο Τσέποβιτς νομίζω έδωσε αρκετές βοήθειες στην επιθετικό κομμάτι. Μπαίνοντας και ο Σωτηρίου στο κέντρο της άμυνας τα τελευταία δύο παιχνίδια, και αυτός έδωσε κάποια σταθερότητα στην άμυνα, βοήθησε γι' αυτός. Εντάξει, και ο Μάζουρεκ σήμερα ήταν πολύ, πολύ ανεβασμένος, ήταν το καλύτερο του παιχνίδι. Και βλέποντας τον να φεύγει από το παιχνίδι, είχαμε κάποιο πρόβλημα εκεί.